Πιστεύω πως όλοι σας γνωρίζετε τον Τζαβέρ Ασλάμ. Είναι ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε και εκπλαγήκαμε το 2005, όταν βγήκε με θάρρος και μεγάλο κουράγιο, όντας μετανάστη στην Αθήνα, να καταγγείλει την απαγωγή των Πακιστανών, που όπως θυμόσαστε έγινε εκείνη την εποχή, και να δώσει τα στοιχεία των ανθρώπων που είχαν απαχθεί στο πλαίσιο της γνωστής ιστορίας τρομοκρατίας και τρομοκυνηγητών που οργάνωναν οι ξένες υπηρεσίες. Από τότε, ένας απέραντος σεβασμός από τη μεριά των Ελλήνων, των αλληλέγγυων, των προοδευτικών ανθρώπων αναπτύχθηκε, ενώ ταυτόχρονα μια αντιπάθεια έως ένα μίσος αναπτύχθηκε εναντίον του, κυρίως από την Πακιστανική Πρεσβεία, η οποία ενορχίστρωνε με λίγα λόγια κάθε δίωξη ή κάθε περιχρόνηση που δεχότανε στη διάρκεια αυτών των χρόνων. Λοιπόν, ο Τζαβέρ είναι εδώ 25 χρόνια. Είναι Έλληνας. Η ιδιωτική του δεσμή με την Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχει δημιουργήσει εδώ οικογένεια. Έχει ένα παιδί, το οποίο δικαιούται, γιατί έχει κάνει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, να πάρει ηθαγένεια μόλις τελειώσει και το λύκειο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παντού, όπου υπήρχε πρόβλημα, βρέθηκε μαζί σαν πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, συμπαραστεκόμενος και πρακτικά και πολιτικά, αλλά κυρίως ήταν ένας άνθρωπος που οργάνωσε τους Πακιστανούς στη χώρα μας και κατάφεραν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, γιατί τα δικαιώματα είναι γραπτά, μέχρι να μπουν σε εφαρμογή χρειάζονται κοινωνικούς και πολιτικούς σχετισμούς, χρειάζονται πιέσεις, χρειάζονται αγώνες κλπ. Σήμερα λοιπόν έχουμε να πούμε αυτό. Γιατί το στηρίζουμε τον Χαβέτ? Είναι στα πλαίσια μιας γενικής αλληλεγγύης που γενικώς είμαστε αλληλέγγυοι στους κοινωνικά αδύναμους. Ο δικαιούται άσυλο, ο Τζαβέρ, εφόσον ήρθε ως μετανάστης πριν 25 χρόνια. Τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο για την περίπτωσή του? Έχει τις προϋποθέσεις για να πάρει αυτό το άσυλο και να μπορέσει να ζήσει τα επόμενα χρόνια με ησυχία και προσφορά, διότι είναι ένας άνθρωπος απόλυτα ενταγμένος στην ελληνική κοινωνία. Και γι' αυτό σε κάθε πλήγμα που δέχεται η ελληνική κοινωνία είναι παρόν. Είτε είναι φωτιά, είτε είναι πλημμύρα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε λίγο τα αυτονόητα. Δεν ξέρω τι θα μπορέσετε να γράψετε από όλα αυτά. Καταρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Συνθήκης της Γενέβης, πρόσφυγας είναι κάθε άτομο το οποίο έχει φόβο δίωξης λόγω θρησκείας, λόγω πολιτικών πεπιθήσεων, λόγω φυλής, λόγω μιας κοινωνικής ομάδας στην οποία εντάσσεται και ζει εκτός της πατρίδας του και δεν επιθυμεί να επιστρέψει. Αυτό είναι το άρθρο 1 της Συνθήκης της Γενέβης του 1951 και του πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967. Τώρα, πρέπει να εξηγήσουμε στην ελληνική κοινωνία, στις επιτροπές, στους δικαστές, ότι ο Τζαβέρ είναι ένας πρόσφυγας, όπως λέγεται, surplus. Δηλαδή έγινε πρόσφυγας κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, όταν δέχτηκε πολλές διώξεις με οργανωτή κεντρικό την Πακιστανική Πρεσβεία. Βγήκε διεθνές ένταλμα σύλληψής του από την Ιντερπόλ, το οποίο ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Έμεινε και στη φυλακή, μπορεί να μας τα πει μετά. Και βεβαίως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν γυρίσει στο Πακιστάν, θα κινδυνεύσει και η ζωή του και η οικογένειά του και η αξιοπρέπειά του και φυσικά η ελευθερία του.
Ξέρετε ότι τώρα τα τελευταία χρόνια, πριν φτάσουμε στο 2015 που άρχισαν από εκεί οι μεγάλες ανατροπές στο διεθνές δίκαιο, η συζήτηση που γινόταν διεθνώς είναι ότι πρέπει να ονομάζονται πρόσφυγες φτώχειας και οι άνθρωποι που βιώνουν ακραία φτώχεια. Διότι η ακραία φτώχεια και οι ακραίες ανισότητες είναι πολιτική επιλογή, είναι κυβερνητική επιλογή. Και άρα είναι πολιτικό το ζήτημα για τους ανθρώπους αυτούς που δεν αντέχουν να ζουν σε μια χώρα όπου δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη. Όπως επίσης θεωρούνται και πρόσφυγες αυτοί που ζουν σε μια χώρα που βρίσκεται κατά καιρούς σε εμπόλεμο κατάσταση, όπως είναι το Πακιστάν με την Ινδία επί πολλά χρόνια, και ταυτόχρονα δέχεται τις παρεμβάσεις Ταλιμπάν και ακραίων ισλαμιστικών στοιχείων, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει ποιους ανθρώπους στοχοποιούν και γιατί. Άρα, μόνο με αυτά θα μπορούσε πραγματικά να γίνει δεκτή η αίτησή του για το άσυλο. Απορρίφθηκε τελικά. Εντάξει, ένα πρόσωπο κρίνει στον πρώτο βαθμό. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε να πείσουμε τους δικαστές ότι κάθε λέξη της συνθήκης της Γενέβης είναι υπέρ του Τζαβέτ και μπορεί πραγματικά με αυτά τα επιχειρήματα να κερδίσει, παρόλο που ζούμε σε μια εποχή γενικευμένης εξαίρεσης από όλα τα δικαιώματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού. Ζούμε σε μια εποχή που γίνεται διαγωνισμός ποιος θα δυσφημίσει περισσότερο το άσυλο, ποιος δεν θα το εφαρμόσει περισσότερο, ποιος θα απορρίψει περισσότερα άσυλα. Ενώ παλιά βγαίναν στατιστικές για το πόσοι παίρνουν άσυλο, τώρα όλοι διεκδικούν να βγάζουν στατιστικές για το πόσοι δεν παίρνουν άσυλο. Γνωρίζετε ότι και στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί αυτή η συζήτηση, μετανάστη, πρόσφυγα, και αυτοί που τα ισχυρίζονται μπερδεύονται κιόλας όταν μιλάνε πολιτικά, λένε προσφυγικό, μετά λένε μεταναστευτικό, τα έχουν κάνει γενικώς, αλλά με αυτή την έννοια νομίζω ότι σήμερα όσοι είμαστε εδώ μπορούμε να πούμε με όλη μας την αυτοπεποίθηση ότι ο Τζαβέτ δικαιούται το άσυλο που ζητάει και απαιτούμε να κριθεί, όχι με γεωπολιτικές επιρροές, όχι με σκοπιμότητες, αλλά αυστηρά με το γράμμα του νόμου. Και αν γίνει αυτό, πραγματικά θα είναι ένας άνθρωπος που θα ζήσει ανάμεσά μας, χωρίς να υπάρχουν αυτά που λένε για τους καινούριους, που τους ξέρουμε, μπορεί να είναι το ένα, μπορεί να είναι το άλλο. Τον ξέρουμε, τον Τζαβέτ, 25 χρόνια. Τον ξέρουμε και τον εμπιστευόμαστε. Πέραν αυτού, υπάρχει μια ολόκληρη νομοθεσία που θα μπορούσε να κάνει χρήση ο Τζαβέτ. Νόμος για εξαιρετικούς λόγους, για ανθρωπιστικούς λόγους, επειδή έχει γυναίκα και παιδί που έχουν άδεια διαμονής. Πάρα πολλά πράγματα που αποδεικνύουν πραγματικά ότι θα είχε τη δυνατότητα με κάποιες πιέσεις και εκβιασμούς για κάποια χρήματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, όπως σε πολλούς ανθρώπους, θα μπορούσε να κάνει χρήση και αυτόν. Όμως ήθελε ακριβώς να κάνει αίτημα ασύλου, γιατί αισθάνεται πρόσφυγας και μάλιστα αισθάνεται και ότι αυτή η χώρα που τον φιλοξένησε και τον οδήγησε να πολιτικοποιηθεί, να αποκτήσει εκτός από την οικογένεια φιλικούς, συντροφικούς, πολιτικούς δεσμούς με δεκάδες ανθρώπους, είναι από αυτούς που δικαιούνται το άσυλο και γι' αυτό πρέπει να το επανεμηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.